Και πάω τώρα σε έναν καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο, τον Λεωνίδα το Βατικιώτη. Καλημέρα κύριε Βατικιώτη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Κύριε Βατικιώτη, ας ξεκινήσω από αυτό που θέλεις δεν θέλεις, όπως και οι εικόνες από τα κιμπούτς με άμαχους. Θες δεν θες, εδώ έχεις και νοσοκομείο, έχει μαγκώσει τους πάντες. Και δεν είναι μόνο οι διεθνείς αντιδράσεις, σε κάθε σπίτι είναι θέμα συζήτησης. Πράγματι πιστεύω ότι είναι συγκλονιστικές οι πληροφορίες που παίρνουμε τις τελευταίες 12-10 ώρες πόσο διαρκεί αυτό το έγκλημα που έγινε στη Βόρεια Γάζα, και πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να διακρίνουμε, παρά τις αντιτιθέμενες εντυπώσεις που δημιουργεί ο πόλεμος της προπαγάνδας, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το στιγερό έγκλημα που έγινε στη Βόρεια Γάζα. Κατά την άποψή μου, και το επιβεβαιούν τα γεγονότα αυτά, βρίσκεται το Ισραήλ. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 λόγοι που μπορούμε να διακρίνουμε πεντακάθαρα το προφίλ του Ισραήλ πίσω από το βομβαρδισμό του Αγγλικανικού νοσοκομείου που έγινε χτες το βράδυ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι μέτραγε μέχρι χτες τουλάχιστον ζωή παραπάνω από 1,5 αιώνα, είχε αντέξει ακόμη και στον πόλεμο που είχε γίνει μεταξύ Οθωμανών και Βρετανών την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου. Α, είναι ιστορικό νοσοκομείο το Αγγλικανικό, Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα, και εδώ δεν έχει σημασία η δική μας η άποψη, σημασία έχουν τα γεγονότα. Καταρχήν να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως το Ισραήλ είχε ζητήσει πεντακάθαρα να γίνει η εκένωση της Βόρειας Γάζας, και αυτό που βλέπουμε συστηματικά εδώ και τουλάχιστον 4 ημέρες είναι να βομβαρδίζει ανηλαιώς, να σφυροκοπά ανηλαιώς πρωί βράδυ τη Βόρεια Γάζα. Έχει επιλέξει τη Βόρεια Γάζα το Ισραήλ, γιατί ξέρουμε ότι εκεί βρίσκονται πολλά διοικητικά κτίρια της κυβέρνησης των Παλαιστινίων, και επίσης βρίσκονται και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Χαμάς. Κατά συνέπεια, αυτό που έγινε χτες είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον 4-5 ημέρες. Ανηλές σφυροκόπημα μέρα νύχτα, το οποίο έχει προαναγγελθεί. Το δεύτερο που ξέρουμε είναι πως υπήρχαν Παλαιστίνοι οι οποίοι είχαν δηλώσει δημόσια on camera ότι εμείς αρνούμαστε να εκενώσουμε τη Βόρεια Γάζα, και αυτή τους η απόφαση είχε δύο αίτια. Το πρώτο αίτιο ήταν αμιγώς πολιτικό. Έλεγαν ότι 75 χρόνια μετά την πρώτη Νάκμπα, μετά την πρώτη φυγή, μαζική φυγή, εκδίωξη καλύτερα των Παλαιστινίων από τη γη τους, αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε για δεύτερη φορά τα πατρογονικά μας σπίτια. Άρα η πρώτη αιτία ήταν πολιτική, έλεγαν θα μείνουμε εδώ, δεν αφήνουμε τα σπίτια μας. Η δεύτερη αιτία ήταν εντελώς πρακτική. 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν σε μια τόσο στενή λωρίδα γης που έχει χαρακτηριστεί ανοιχτή φυλακή και να μεταφερθούν μέσα σε 1-2 ημέρες από το βορρά προς τον νότο. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε ότι υπήρχε όλες αυτές τις ημέρες ένα συνεχής βομβαρδισμός ακόμα και σε καραβάνια ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνταν προς τον νότο. Υπήρχαν πολλοί λοιπόν οι οποίοι σκέφτονταν αυτό που και εμείς μπορούσαμε να συλλογιστούμε, ότι είναι πιο ασφαλές να μείνεις πίσω παρά να πας να φύγεις, επειδή το Ισραήλ χτυπούσε ακόμα και τα καραβάνια των ανθρώπων που έφευγαν. Ο τρίτος λόγος είναι πως ήδη όλες αυτές τις ημέρες το Ισραήλ έχει κατ' επανάληψη χτυπήσει ευαίσθητους στόχους, τους οποίους ακόμα και η ναζιστική Γερμανία ποτέ δεν είχε διανοηθεί να χτυπήσει από όσο ξέρω. Αναφέρομαι πάντα μάλιστα με βάση ανακοινώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν μέχρι στιγμής χτυπηθεί 19 ιατρεία και νοσοκομεία. Έχουν χτυπηθεί σχολεία με πυράβλους από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να πεθάνουν και τουλάχιστον 6 δάσκαλοι καθηγητές, και έχουν επίσης χτυπηθεί και αποθήκες των Ηνωμένων Εθνών που το μόνο το οποίο είχαν μέσα ήταν ρύζι και αλεύρι. Ανακοίνωση μάλιστα των Ηνωμένων Εθνών έλεγε για 15 νεκρούς, προσωπικό, στελέχη των Ηνωμένων Εθνών που ήταν εκεί μόνο και μόνο για να παρέχουν αυτές τις απαραίτητες πηγές ζωής για τον άμαχο πληθυσμό.
Αν στρέψουμε το βλέμμα μας λίγο στο παρελθόν, θα δούμε ότι το Ισραήλ έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και εδώ αναφέρομαι στη σφαγή της Κανά που είχε γίνει το 1996, πριν 27 χρόνια. Τότε στο Λίβανο είχε επιτεθεί με πυράβλους πάλι σε έναν καταβλισμό που είχε μόνο γυναίκες και παιδιά και το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 116 γυναικόπαιδα σε ένα από τα χειρότερα πλήγματα που έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πέμπτος λόγος είναι ότι πλέον έχει ταυτοποιηθεί ο θόρυβος της βόμβας, παρότι είναι νωρίς ακόμα για να συμμαζέψουν από τα συντρίμια τα υπολείμματα, τα μεταλλικά της βόμβας. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλές αναρτήσεις που δείχνουν ότι αυτή η βόμβα η οποία εξεράγει έκανε ακριβώς τον ίδιο θόρυβο με τις δεκάδες βόμβες που ρίχνει επί ημέρες το Ισραήλ στην Γάζα. Ο έκτος λόγος είναι επίσης προφανής για όσους, ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν στρατιωτικές γνώσεις, είναι ότι οι πύραυλοι της Χαμάς δεν προκαλούν τέτοιες ζημιές. Οι πύραυλοι της Χαμάς έχουν πολύ μικρότερη ισχύ και ποτέ δεν έχουν χτυπήσει, ακόμα και στο Ισραήλ που πέφτουν, δεν έχουν προκαλέσει τέτοιες ζημιές τόσα πολλά θύματα σε σχέση με αυτόν που έπεσε χτες στο Παλαιστινιακό νοσοκομείο. Ο έβδομος λόγος είναι ότι το ίδιο το Ισραήλ είχε προετοιμάσει το έδαφος με σχετικά δημοσιεύματα. Εδώ και τρεις ημέρες είχαμε δει ακόμα και στο BBC μία ανάρτηση που έλεγε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως, ως προϋποθήκες, ακριβώς και ως αποθήκες. Με αυτόν τον τρόπο είχε φροντίσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να πέσει στα μαλακά ένα τέτοιο χτύπημα το οποίο ήταν προαποφασισμένο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι ακόμα και τα πρώτα λεπτά μετά το χτύπημα του Ισραήλ έγιναν αναρτήσεις στον διαδικτυακό τόπο X, το πρώην Twitter, από συμβούλους του Νετανιάχου που ανέλαβαν την ευθύνη του χτυπήματος. Μετά, όταν είδαν την παγκόσμια κατακραυγή, ανακάλεσαν, το έσβησαν το Twitter. Ο όγδος λόγος, αν μου επιτρέπετε, είναι μία δήλωση που είχε κάνει με το που ξεκίνησε η νέα πολιορκία της Γάζας ο επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού, ότι πολεμάμε με ανθρώπινα ζώα και θα συμπεριφερθούμε αναλόγως. Ήταν μία δήλωση η οποία ουσιαστικά έδωσε το ελεύθερο σε όλο το στρατιωτικό μηχανισμό να μην σεβαστεί κανένα κανόνα, κανέναν νόμο, ακόμα και από αυτούς που εφαρμόζονται στον πόλεμο. Ο ένατος λόγος είναι το λεγόμενο δόγμα Νταχίγια. Αυτό το είχαμε διαβάσει πρώτη φορά, το είχαμε δει το 2006, όταν η Νταχίγια είναι ένα προάστιο στην Ανατολική Βηρυτό, στην Νότια Βηρυτό, συγγνώμη, εκεί που είναι το προπύργιο της Χεζμπολάχ. Και είχαμε δει τότε τον Ισραηλινό στρατό να εφαρμόζει, να υλοποιεί ανηλαιείς συνεχείς βομβαρδισμούς, οι οποίοι είχαν τρεις στόχους: τιμωρία, ταπείνωση και φόβο. Το ίδιο ακριβώς έκανε και τώρα. Τιμωρία, ταπείνωση και φόβος. Και ο τελευταίος και δέκατος λόγος πιστεύω ότι είναι ο εξής. Διαβάσαμε στην Ισραηλινή εφημερίδα την Χάρετς προχτές στις 16 του μήνα. Από τις μεγαλύτερες του Ισραήλ, πρέπει να πω, η Χάρετς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έδινε μια δική της απάντηση στο δίλημα το οποίο βρίσκεται μπροστά η Ισραηλινή ηγεσία εδώ και πολλές ημέρες, που είναι το δίλημα να κάνουμε χερσαία εισβολή στη Γάζα ή να μην κάνουμε. Η Χάρετ λοιπόν έλεγε ότι υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος μεταξύ της εισβολής, της χερσαίας δηλαδή επιδρομής, και της απόσυρσης των μηχανοκίνητων τμήματων του πεζικού, των ειδικών δυνάμεων, των αρμάτων που έχουν συγκεντρωθεί πέρι της Γάζας. Πιθανότατα το χτύπημα το οποίο είδαμε χτες είναι αυτός ο τρίτος δρόμος, ο οποίος στην πραγματικότητα τι θα σημάνει? Θα σημάνει ότι ανηλαιείς βομβαρδισμοί που δεν θα σέβονται κανέναν κανόνα του πολέμου. Και εδώ αξίζει να το εκλάβουμε αυτό και ως ένδειξη αδυναμίας του Ισραήλ, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει επέμβει μέχρι τώρα απέναντι στη Γάζα, δεν έχει κάνει αυτό το οποίο είχε προαναγγείλει, καταρχήν γιατί φοβάται τα θύματα.
Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι στις τρεις προηγούμενες επεμβάσεις που έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, κάθε φορά μετράει περισσότερα θύματα. Στην επέμβαση που έκανε το 2006, όταν είχαν συλλάβει ως όμηρο τον Ισραηλινό φαντάρο Γκιλάντ Σαλίντ, το Ισραήλ είχε 5 νεκρούς στρατιώτες. Με την επιχείρηση Χιτό Μολύβι του 2008-2009 είχε 10 Ισραηλινούς στρατιώτες θύματα, όταν οι Παλαιστίνοι κατά βάση αθώοι πολίτες ήταν 700 νεκροί. Και στην επιχείρηση του 2014, που την είχαν ονομάσει μάλιστα κατεφημισμό, υποθέτω, προστατευτικό άκρο, είχαν 66 νεκρούς οι Ισραηλινοί και 2.200 νεκρούς οι Παλαιστίνοι. Αυτή τη στιγμή όλες οι προβλέψεις είναι πως το Ισραήλ θα έχει εκατοντάδες νεκρούς στρατιώτες αν κάνει το βήμα και μπει στη Γάζα. Η Χαμάς τους περιμένει. Οι ένοπλες οργανώσεις τους περιμένουν. Έχουν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για αυτό το βήμα του Ισραήλ. Και ας κρατήσουμε το εξής, ότι το Ισραήλ απέτυχε να αντιμετωπίσει την εισβολή που έγινε το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου. Είναι σε θέση να είναι ενημερωμένο, να έχει τη γνώση που απαιτείται για να μπορέσει να κάνει τη χερσαία επέμβαση. Είναι επίσης και ένας ακόμα λόγος, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ολοκληρώστε. Ότι ακριβώς είναι η απειλή από το Ιράν και την Χεσμπολάχ. Και οι δύο έχουν πει ότι η χερσαία εισβολή στη Γάζα αποτελεί κόκκινη γραμμή. Δεν πρόκειται να το ανεχτούν. Η Χεσμπολάχ έχει 150.000 πυράβλους, η Χεσμπολάχ έχει 100.000 άντρες και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πόσοι θα απαιτηθούν από αυτήν την επιστράτευση που έκανε το Ισραήλ, που μάζεψε 360.000 εφέδρους, πόσοι θα απαιτηθούν να πάνε στα βόρεια σύνορά του με το Λίβανο εάν υλοποιηθεί αυτή η απειλή του Ιράν και της Χεσμπολάχ, που δεν είναι από αυτούς τους φορείς, το κράτος του Ιράν και η οργάνωση Χεσμπολάχ, οι οποίοι εξαπολύουν απειλές στον αέρα. Στο παρελθόν έχει φανεί όχι μόνο την ετοιμοπόλεμη Χεσμπολάχ, και αυτό το είδαμε και στη Σύρια, το είδαμε και στον πόλεμο του 2006 των 33 ημερών στο Λίβανο. Να σας θυμίσω εδώ ότι πολλοί λένε, έχει γραφτεί κατ' επανάληψη, πως και η αποτελεσματικότητα των Χούθη στην Ιεμένη, στην εκπαίδευση από τη Χεσμπολάχ οφείλεται, άρα θα τα βρουν πάρα πολύ σκούρα. Αυτοί πιστεύω ότι είναι οι λόγοι, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους είναι πολύ. Αντίλογος τώρα με αντιεπιχειρήματα εδώ πέρα και από ακροατές. Πρώτο ζήτημα, με βάση το τελευταίο που είπατε, λέει ο Νικόλας. Το θέμα είναι πως το Ιράν και η Χεσμπολάχ απειλούσαν με επέμβαση αν το Ισραήλ στείλει πεζικό στη Γάζα. Μήπως τώρα καταφέρνει το ίδιο αποτέλεσμα το Ισραήλ με μια τζντάμ? Όλοι έχουν επιδοθεί στο ποιος θα κάνει την πιο καταδικαστική δήλωση και τελικά μπορεί να σταματήσει αυτό με κάποιο τρόπο, και αν είναι με ποιο. Και το άλλο αντεπιχείρημα, έχει λόγο να χάσει το όποιο στη Δύση ηθικό πλεονέκτημα από την έναρξη 7 Οκτωβρίου με την άγρια επίθεση της Χαμάς με εκατοντάδες και αθώους άμαχους, νεκρούς και τραυματίες και απαχθέντες, να το χάσει με ένα τέτοιο χτύπημα όταν έρχεται ο Biden στην περιοχή? Ο Biden, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη εκφράσει τη συμπαράστασή του απέναντι στο Ισραήλ και έρχεται στο Ισραήλ, έχει ήδη φτάσει, έχει πάει στο Ισραήλ, μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να συνεχίσει την πολιτική υποστήριξης απέναντι στο Ισραήλ, και αυτό, άμα θέλετε, είναι και που έχει εξοργήσει και όλους τους Άραβες και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής, που έχουν από χτες διαδηλώνουν, από χτες το βράδυ έχουν γίνει τεράστιες διαδηλώσεις σε πολλές χώρες ενάντια όχι μόνο στις πρεσβείες του Ισραήλ αλλά και στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας της συμπαράστασης των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ. Ο δεύτερος λόγος της επίσκεψης του Biden είναι η προκειμένου να βάλει ορισμένα όρια στην επιθετικότητα του Ισραήλ. Καταρχήν, εδώ πέρα υπάρχει ένα άμεσο υλικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, που από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ δεν φαίνεται να δίνει καμία σημασία. Και αυτό σχετίζεται με τους ομήρους. Με βάση πληροφορίες οι οποίες δεν είναι και 1000% ελεγμένες, μιλάμε για 200 ομήρους που κρατάει η Χαμάς και άλλους 50 που κρατούν άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Εξ αρχής με το σχέδιο του Ισραήλ υπήρχε μία αντίφαση.
Αν γίνει χερσαία επέμβαση, πάβουμε να μιλάμε για διάσωση, για ανταλλαγή των ομήρων. Η πρόταση των Παλαιστινιακών οργανώσεων ήταν καθαρή. Σας δίνουμε πίσω του 250 και απελευθερώνεται από τις φυλακές 6.000 Παλαιστίνιους που κρατούνται μόνο και μόνο γιατί αντιστάθηκαν, κατά αναλογία του τι είχε γίνει το 2006 με την απελευθέρωση του Γκιλάντ Σαλίμ, του στρατιώτη του Ισραηλινού, όταν το Ισραήλ είχε απελευθερώσει 1.000 στρατιώτες. Αν γίνει λοιπόν χερσαία επέμβαση, είναι εμφανές ότι η τύχη αυτών των ομήρων θα είναι στον αέρα, θα είναι άγνωστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να χάσουν Αμερικανούς πολίτες και να βρεθεί ο Μπάιντεν αντιμέτωπος με μια σφοδρότατη κριτική που ήδη έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών από τους συγγενείς των όσων κρατούνται όμηροι. Κατά συνέπεια, ο Μπάιντεν, για εντελώς ιδιωτελείς αμερικάνικους λόγους θα θέλαμε, δεν θέλει να γίνει χερσαία επέμβαση, χώρια και του ενός άλλου γεγονότος που αφορά εξίσου και τις δύο χώρες, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η δημόσια εικόνα τους. Αυτή τη στιγμή ό,τι πλεονέκτημα είχε κερδίσει στη συμπάθεια του κόσμου το Ισραήλ το έχει χάσει. Η εικόνα από το βομβαρδισμό του νοσοκομείου, του Αγγλικανικού νοσοκομείου στη Βόρεια Γάζα θα συνοδεύει για πάντα το Ισραήλ και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Ισπανίδα Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε επίσημα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ελέγξει τον Νετανιάχου για το αν διέπραξε έγκλημα πολέμου. Βέβαια ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δεν αποτελεί μέλος του, ενώ η Παλαιστίνη που το έχει υπογράψει την τιμώρησε. Αζήτησε η Ισπανίδα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι ο δεύτερος μετά την Κολομβία, πρέπει να πω, η οποία πέλασε τον Αμερικανό πρεσβευτή. Η Κολομβία. Θέλω, κύριε Βατική, ότι επειδή ο χρόνος, το ξέρετε, στο ραδιόφωνο δεν είναι απεριόριστος, να σας ρωτήσω όσο μπορείς να φύγεις από αυτό το πεδίο της φρίκης. Που ο πρώτος που την πληρώνει είναι η αλήθεια, ο δεύτερος είναι ο άμαχος πληθυσμός, ο τρίτος είναι η δημοσιογράφη απεσταλμένη και όχι ενσωματωμένη. Και πάει λέγοντας. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο φαύλος κύκλος, λένε πολλοί, ότι σπάει τουλάχιστον ως προς την ερμηνεία που δινόταν τα τελευταία 10-15 χρόνια, ότι ρε παιδί μου, έχουμε μια ειρηνική, με πολλά εισαγωγικά το ειρηνική, σηκώνει πολλή κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια ειρηνική κατοχή από το Ισραήλ και των Παλαιστινιακών εδαφών και κάπου εδώ κλείνει η ιστορία. Θεωρείτε ότι αυτό έχει αντιστραφεί πλήρως πλέον, δηλαδή ό,τι και να συμβεί θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική λύση, ακόμη και αν στρατιωτικά αυτή η μηχανή καθυποτάξει τη λωρίδα της Δυτικής Γάζας. Υπάρχει θέμα πλέον? Υπάρχει τεράστιο θέμα και αυτό που νομίζω ότι πρέπει άπαντες να συμφωνήσουμε είναι ότι αν κάτι απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική λύση η οποία δεν θα είναι αυθαίρετη, δεν θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα κανενός γείτονα και κανενός καλοθελητή ο οποίος θέλει να πάρει υπό την προστασία του κάτω από την ομπρέλα του την Παλαιστίνη και αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει λάβει το ΟΗΕ. Εδώ να σας θυμίσω το εξής. Την προηγούμενη Παρασκευή κατέθεσε η Ρωσία ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για άμεσο τερματισμό εκεχηρία να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες, κατήγγειλε μάλιστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια και ζητούσε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Κατέληξε άδοξα αυτή η συζήτηση με το επιχείρημα το οποίο ορθώνονταν απέναντι σε αυτή την πρόταση. Ναι, αλλά εσείς ξέρουμε τι κάνατε στην Ουκρανία. Και εδώ αναρωτιέται κανένας. Ωραία. Γιατί δεν πήγε να καταθέσει το ίδιο αίτημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιαπωνία? Δεν αναφέρω τυχαία αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι που καταψήφισαν το ψήφισμα και εδώ καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν και επιθέσεις ενάντια στην πρεσβεία και της Γαλλίας και της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αυτό που θα πρέπει να αποκλείσουμε καταρχήν όπως κάθε λογικός άνθρωπος είναι μια νέα κατοχή της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Η ίδια η εφημερίδα Χάρετ που σας ανέφερα προχτές έλεγε προφανώς ηρωνευόμενη ότι άντε και μπήκε ο στρατός μέσα και έφτασε μέχρι τα παράλια της Γάζας. Και μετά τι? Μετά θα ορίσουμε την Όριτ Στρόκ, αυτή είναι η υπουργός επικισμών του Ισραήλ, που ανήκει φυσικά στο ορθόδοξο θρησκευτικό σιωνιστικό κόμμα, θα την ορίσουμε υπουργό, κατοχικό διοικητή και θα αρχίσουμε πάλι να χτίζουμε επικισμούς όπως κάνουμε και στη Δυτική Όχθη παρά και ενάντια στις αποφάσεις του ΟΗΕ?
αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί, δεν έχει απαντηθεί. Και καταλαβαίνουμε φυσικά πως δεν απαντιέται γιατί δεν έχει απάντηση. Και αυτό το οποίο στη θέση του ουσιαστικά υπονοείται είναι πως θα μπει μέσα ο Ισραηλινός στρατός για μια σφαγή και θα φύγει. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, η οποία κλιμακώνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο πρέπει να επιστρέψουμε είναι να επιστρέψουμε στις αποφάσεις του ΟΗΕ που μιλάνε για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων που έχουν φύγει κακοί κακώς οι άνθρωποι από τα σπίτια τους προκειμένου να ζήσουν σαν άνθρωποι. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τιμάει τις προσδοκίες που υπάρχουν για την διπλωματία της στην περιοχή. Πήγε την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λέγεν, στο Ισραήλ και μίλησε χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών κανόνων. Δέχθηκε πολύ σκληρή κριτική και από την Ιρλανδία και από την Ισπανία και από το Λουξεμβούργο για αυτή τη στάση. Ήταν μια στάση μεροληπτική η οποία αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει να εξυπηρεθεί μια διπλωματική λύση που πρέπει να είναι η μοναδική απάντηση απέναντι σε αυτό το αιματοκύλισμα που δεν φαίνεται να έχει τέλος, πιστεύω, κύριε Σαχίνη. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα ευρύτερο, προσέξτε, που το κάνει ο φίλος ο Βαγγέλης από την Αθήνα. Θέλω, λέει, να ρωτήσω τον κύριο Βατικιώτη, μιας και η ειδίκευση του διδακτορικού του είναι πάνω στην παγκόσμια οικονομία. Τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομία αν γενικευτεί αυτή η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή? Εστερνίζεται το σενάριο για ενεργειακή κρίση όπως το 90 ή ακόμη το 73, και ποιον άλλο τομέα οικονομίας βλέπει να επηρεάζεται άμεσα? Κοιτάξτε, ο τομέας της ενέργειας έχει αποδειχθεί ότι είναι η αχίλλειος πτέρνα της Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να μας κάνουν πουθενά άλλο μποϊκοτάζ. Είδαμε μετά τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο πόσο με τι ευκολία στράφηκαν στο Κατάρ για να βρεθεί, για να αντικαταστήσουν, αποκαταστήσουν τις ρώσικες εισαγωγές και το Κατάρ πρέπει να πούμε ότι κατά βάση ικανοποίησε τα ευρωπαϊκά αιτήματα. Είδαμε όμως όλες τις προηγούμενες ημέρες τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο να πηγαίνουν στο Κατάρ προκειμένου να γίνουν συζητήσεις και ξέρουμε ότι στο Κατάρ βρίσκεται η έδρα και της Χαμάς, η πολιτική ηγεσία της Χαμάς και πολλών άλλων οργανώσεων. Το Κατάρ αυτή τη στιγμή διαδραματίζει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και έχει μια πολύ μεγάλη επιρροή, ποικιλότροπη επιρροή στον χώρο της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στην Παλαιστίνη. Αυτό το οποίο θα έπρεπε δηλαδή να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να χρησιμοποιήσει το Κατάρ, και το λέω εδώ εννοώντας τη λέξη χρησιμοποιήσει, προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση, να στηρίξει το Κατάρ την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία έχουν αναπτυχθεί, έχουν αυξηθεί εμπορικές συναλλαγές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν δεν γίνει αυτό, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να συμπεριφέρεται ακόμα πιο φανατικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε αποστάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρατάει αποστάσεις. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εμφανίζεται ως βασιλικότερη του βασιλέως, ο κίνδυνος είναι, εάν έχουμε μία απότομη κλιμάκωση σήμερα και αύριο στην Μέση Ανατολή και αρχίζουν να προβαίνουν σε διακοπές παραδόσεων ενεργειακών πόρων οι χώρες της Μέσης Ανατολής, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει πάρα πάρα πολύ ακριβά τη μεροληψία που έχει δείξει απέναντι στο Ισραήλ. Και αυτό είναι που κάπου πρέπει να αποφευθεί, όχι μόνο για υλικούς λόγους. Αυτό το οποίο πρέπει να... έχω κουράσει να επαναλαμβάνω τα δύο τελευταία χρόνια και πρέπει να το θεωρήσουμε σημείο αφετηρίας, είναι πως τη διπλωματία δεν την έχουμε μεταξύ χωρών οι οποίες συνεργάζονται, οι οποίες έχουν σχέσεις φιλίας, οικονομικές, πολιτιστικές κτλ. Η διπλωματία πρώτα και κύρια χρειάζεται μεταξύ χωρών οι οποίες είναι στα μαχαίρια, μεταξύ χωρών οι οποίες έχουν να χωρίσουν, είναι σε ανταγωνιστική σχέση, απειλεί η μία την άλλη. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έχουμε μάθει εδώ και δύο χρόνια είναι με την παραμικρή κρίση να διακόπτουμε τις διπλωματικές σχέσεις, να γίνονται απελάσεις διπλωματών που χαρακτηρίζονται ως πράκτορες και να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Στον ψυχρό πόλεμο δεν γινόταν αυτό.
Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα στον ψυχρό πόλεμο, ακόμα και το τι συνέβαινε στην ελληνική διπλωματία επί επταετίας επί Χούντας, που δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη γραμμή που ακολουθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά, δημιουργεί έχτρες και βαθαίνει τα ρήγματα αντί να τα κλείνει, κύριε Σαχίνη. Λεωνίδας Βατικιώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για την κατάθεση της δικής του οπτικής. Καλημέρα, κύριε Βατικιώτη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.